Αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, καλώς ήρθατε στη σημερινή μας μετάδοση από όποια μεριά του πλανήτη και αν μας παρακολουθεί. Σε λίγο θα αρχίσει το παιχνίδι και παρότι τα δελτία μιλούσαν για βροχές εδώ, ακόμα ευτυχώς δεν είδαμε κάτι τέτοιο. Το ευτυχώς δεν πάει μόνο για εμάς, άλλωστε είμαστε προστατευμένοι. Το λέμε για τον κόσμο στις εξέδρες και κυρίως για τους παίκτες. Το γήπεδο αυτό, πολλοί το φωνάζουν χαϊδευτικά, το φουσκωτό σκάφος, για προφανείς λόγους. Ο αγώνας έχει ήδη ξεκινήσει, για όσους δεν τον πρόσεξαν. Φερνάντο Βαρέλα. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Το κάνει πάσα πίσω στον goalkeeper του. Βάζει δύναμη ο τερματοφύλακας και στέλνει μακριά την μπάλα. Φερνάντο Βαρέλα. Γιαννούλης. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Αυτό δεν χάνεται με τίποτα. Ελκαντουρί. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Τον βγάζει σε πολύ πλεονεκτική θέση. Ελκαντουρί. Λουίς Γκαρσία. Από ό,τι φαίνεται δεν έχει κανένα πρόβλημα να γυρίσει πίσω και να βοηθήσει. Μέσα από ενέργειες σαν και αυτή, νομίζω καταλαβαίνει κανείς πως οι μεγάλοι παίκτες κατάφεραν και καθιερώθηκαν στη συνείδηση του. Ο Μάρ Ελκαντουρί. Η μπάλα περνάει τη γραμμή και είναι πλαγή. Λιβάια με πολύ καλή στη φάση και να κόψει. Γιαννούλης προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Γιαννούλης δοκίμασε τη βαθιά παλιά, αλλά αυτή δεν πήγε ποτέ σε πόδια συμπαίκτη. Κοίτα, για μένα καλά έκανε και το τόλμησε, γιατί είδε την κίνηση του συμπαίκτη του. Αλλά εντάξει, δεν πιάνει πάντα ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Μίσιτς. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει. Έτοιμος ο σουτάρι. Σίγουρα ήταν υπέροχος ο συνδυασμός, αλλά μην υποτιμάμε και το τελείωμα της φάσης που ήταν επίσης καταπληκτικό. Κατάφεραν και πέτυχαν το πρώτο, αλλά πάρα πολύ σημαντικό γκολ. Μπράβο τους που κατάφεραν να σκοράρουν πρώτοι. Αλλά τώρα οι οπαδοί θα αναμένουν την αντίδραση των γηπεδούχων. Τελικά ο αντίπαλος θα κερδίσει σε αυτή τη μονομαχία. Λιβάγια προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Απομακρύνεται προσωρινά ο κίνδυνος. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Φερνάντο Βαρέλα. Το ρολόι δείχνει ότι έχουν περάσει 30 λεπτά στο πρώτο μέρος. Δίνει μία μακρινή παλιά μπροστά. Εδώ θα επιχειρήσει τη μακρινή παλιά ο goalkeeper. Αντρέ Σιμόες. Επιμένει εκεί και θα πάρει την μπάλα. Ξεκινάει η κόντρα. Θα ψάξει για προωθήσει. Δώσει την μπάλα πίσω στο τέρμα του. Βάζει δύναμη ο τερματοφύλακας και στέλνει μακριά την μπάλα. Πολύ καλή αμυντική ενέργεια. Γιαννούλης. Ίνγκασον. Ο ΠΑΟΚ δείχνει πως δεν αστειεύεται στον νευραλγικό χώρο του κέντρου και καθαρίζει τις επικίνδυνες φάσεις. Ινσούα.
καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα έπειτα από πίεση. Προσπαθεί να ανοίξει το παιχνίδι της ομάδας. Αντρές Σιμόες γεμίζει προς τα αντίπαλα καρέ. Ευκαιρία ο Λιβάγια. Ο κίνδυνος ήταν μεγάλος εδώ, αλλά κατάφερε πάρα πολύ έξυπνα να μπει στη φάση και να διώξει. Εδώ θα επιχειρήσει τη μακρινή παλιά ο γκολκίπερ. Γιαννούλης. Γιαννούλης ψάχνει τη σιρτή πάσα. Ωραία τρίπλα έκανε εδώ. Σεντράρι. Μπιγκόβι. Και βγάζει την μπάλα προς τα άκρα. Γιαννούλης παίρνει ωραία πάσα από τον συμπαίκτη του. Πολύ Μπουαγκέ. Ω, λίγο έλειψε. Και από ό,τι ακούμε, αυτό είναι και το τελευταίο λάθημα για τον πρώτο μέρος. Οι δύο ομάδες αποσύρονται και φυσικά όλα είναι ανοιχτά στο δεύτερο μέρος. Καθώς το 1-0 μόνο ασφαλές σκορ δεν μπορεί να θεωρηθεί. Δεν είχαν την πιο πιστική απόδοση, αλλά μπορούν να παίξουν πολύ καλύτερα. Ας το αποδείξουν στο δεύτερο μέρος με σωστή ανάπτυξη και χωρίς να βιάζονται. Πάμε λοιπόν να δούμε το δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω θα πρέπει να βγουν στο τερέν έτοιμοι να μασίσουν σίδερα. Χρόνος υπάρχει, οπότε αν βάλουν ενέργεια και αποφασιστικότητα όλα γίνονται. Ο Μάρελ Καντουρί θα κάνει την πάσα προς τα έξω. Νομίζω πως είναι η πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο που προσπάθησε να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα από τον άξονα. Μέχρι τώρα αυτό γινόταν μόνο από τα άκρα. Και καλές προϋποθέσεις από τη σου. Πολύ καλός ο τερματοφύλακας. Μεγάλη απόκρουση αυτή εδώ. Κατάφερε να προσοβήσει αυτό που σε εμάς έμοιαζε μοιραίο. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Ο Σακόφ με την μάλλη. Επέστρεψε πίσω και κάλυψε πολύ έξυπνα το κενό εκεί για την ομάδα του. Στο σημερινό ποδόσφαιρο θα λέγαμε ότι αυτό δεν αποτελεί έκπληξη και οι 11 παίκτες πρέπει να πιέζουν κατά μήκος και πλάτος όλη την κηπέδη. Και απομακρύνει την μπάλα. Προφανώς δεν θέλει να ρισκάρει. Μόλις που την έδιωξε. Πολύ δυνατή η μονομαχία. Τελικά ο πιο πεισματάρης περισχύει. Σαν να συγκρούονται με τείχο. Τσιγκρίνσκι. Σφυρίζει ο ρέφερι. Είναι φάουλ. Θα μπορούσε να έχει πρόβλημα εδώ. Ο διαιτητής του κάνει παρατηρήσεις. Νομίζω ότι χρειάζεται να είναι πιο προσεκτικός με τα τάκλινγκ του. Σακόφ, του παραχωρεί το φάουλ εδώ. Σε πολύ πλεονεκτική θέση. Η ΑΕΚ εδώ έκανε μια πολύ καλή προσπάθεια. Δεν έχουν άλλη επιλογή. Πρέπει πια να τα παίξουν όλα κορώνα γράμματα. Ναι, όντως. Υπέροχη προσπάθεια. Ποκάρι είναι άκρος.
Κατάφερε και την κράτησε. Ρυψοκίνδυνη προσπάθεια. Αφού κλωτσάει με δύναμη την μπάλα. Το πέτυχε. Με δύο γκολ διαφορά πλέον έχουν το κεφάλι του Σίσκο. Για πες μας Γιώργο, τι έχεις να πεις για αυτό το γκολ. Θα φανεί σκληρό αυτό που θα πω, αλλά το μαρκάρισμα που έκαναν, αν μπορείς να το πεις αυτό το μαρκάρισμα, ήταν απαράδεκτο. Δεν μπορείς να αφήνεις τόσο ακάλυπτη την καρδιά της αμυνάς σου και μετά να περιμένεις να μην φας και γκολ. Έως τώρα έχουν δεχτεί δύο γκολ, δίχως να μπορούν να απαντήσουν. Το 1-0 ήταν αρκετά έθραυστο. Τώρα σίγουρα νιώθουν πιο ασφαλείς και η πίεση σαφώς μεγαλώνει για τους αντιπάλους. Διάβασε άριστα την κατάσταση και κατάφερε να κόψει. Λίγο πριν ο αντίπαλος απειλήσει το τέρμα. Πάει για το γκολ! Εδώ έκανα μια πολύ καλή ευκαιρία. Εδώ φάνηκε ξεκάθαρα πόσο επικίνδυνες είναι αυτές οι παλιές. Βέβαια, από μόνος τους δεν αρκούν. Χρειάζεται και κάποιος να τη σπρώξει την μπάλα στο πλεκτό. Μπορούμε να ακούσουμε τη δυσφορία στην κερκίδα για αυτή τη φάση. Θα την επιστρέψει με τη μία. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Νάτος, θα κάνει τη σέντα. Αυτή κι αν ήταν ευκαιρία. Είχαν κόσμο στην περιοχή για να απειλήσουν σοβαρά την αντίπαλη εστία, αλλά τίποτα. Κρίστισιτς. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Θα ψάξει το γκολ. Θα μπορούσε εδώ να το έχει καρφώσει. Φάνηκε επιπόλαιος τώρα σε αυτό το τελείωμα. Αν είχε ενεργήσει πιο ψύχρεμα, τα πράγματα τώρα θα ήταν καλύτερα για την ομάδα του. Σαν κάτι να ψήνεται εκεί, στην πλάγια γραμμή. Προφανώς, κάποια αλλαγή θα ετοιμάζει ο προπονητής. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Δοκιμάζει τη βαθιά παλιά. Τη στέλνει υπέροχα προς τα μέσα. Σάκο. Και κάνει το σουτ. Την έδιωξε, αλλά όχι και πολύ καλά. Σάκο. Ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Τσιγκρίνσκι θα κερδίσει τελικά την μπάλα. Γεμίζει όμορφα προς τα αντίπαλα καρέ. Τσακόφ ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Καθάρισε ωραία. Ο επιτιθέμενος έκανε μια πολύ ωραία προσπάθεια. Στη γνία μάλιστα κέρδισε την μπάλα, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει κάτι καλό εκεί. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Μπίσεσμα. Είναι μόνος εδώ. Και κάνει σουτ. Δεν ανησύχησε κανέναν με αυτό το σουτ. Πάνω στην ώρα. Ήρθε σαν από μηχανής θεός και έκοψε αποσοδώντας μια πολύ δύσκολη. Θα δοκιμάσει το πόδι του. Καλή προσπάθεια, αλλά δεν ήταν αρκετή. Αρκετά φιλόδοξη αυτή η προσπάθεια. Αλλά χρειαζόταν κάτι καλύτερο από αυτό για να απειλήσει με αξιώσεις την αντίπαλη εστία. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Θα διαπεράσει την άμυνα. Και ναι, είναι το τελευταίο σφύριγμα στο παιχνίδι. Τελειώνει ένα καταπληκτικό παιχνίδι, αλλά δυστυχώς με ήττα. Έδειξαν σπουδαίο χαρακτήρα, αλλά δεν μπόρεσαν να κάνουν αρκετά. Σίγουρα το θέμα του γοήτρου είναι αυτό που κάνει πιο δύσκολο το να χάνεις παιχνίδια σαν το σημερινό.
Δεν νομίζω πως μπήκαν με λάθος κινήτρα και σχέδια στον αγώνα, ούτε ότι τους έλειψε το πάθος ή κάτι άλλο. Αυτό είναι απλά απόδειξη ότι παιχνίδια σαν και αυτό είναι απρόβλεπτα. Κάπου εδώ τελειώνει η απόψινή κάλυψη της ευχαριστίας μου στον Γιώργο Θαναελάκη που ήταν σχολιαστής. Πλέον δεν υπάρχει άλλος χρόνος εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο.